Παρεμβάσεις σε παραλίες της Αχαΐας από τη Ροδινή μέχρι τα Καμίνια σχεδιάζει ο Δήμος Πατρέων, καθώς όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η διάβρωση από τα κύματα του χειμώνα απομακρύνει το πρόσθετο υλικό και τους ογκόλιθους που βάζει ο Δήμος για να συγκρατήσει, εκτός των άλλων, την παραλία και το δρόμο που οδηγεί στην πολυσύχναστη για τους λουόμενους πλάς της Πάτρας. Όπως κάθε χρόνο διαμορφώνουμε την παραλία, φέρνοντας υλικό το οποίο το χειμώνα το μεταφέρει στο άλλο σημείο της πλάς και το παίρνουμε και διαμορφώνουμε την παραλία. Κάνοντας αυτό κάθε χρόνο, η θάλασσα λειτουργεί φύση κανονικά και έχει δημιουργήσει μια φυσική παραλία εδώ. Οι εργασίες για να καταστεί και πάλι η παραλία κολυμβητική ξεκίνησαν και θα κρατήσουν περίπου 15 ημέρες σε όλο το μήκος των παραλιών, με το δυναμικό του Δήμου να ασχολείται με αυτές. Η θέση του Δήμου Πατρέων σε ό,τι αφορά στις εργασίες στις ακτές της Πάτρας είναι πως τα συνεργεία του εντός λίγων εβδομάδων θα κάνουν εργασίες σε κάθε προβληματική παραλία και δρόμο σε όλη την ακτογραμμή. Αυτό λειτουργεί, έχει δύο χρήσεις και για το δρόμο και η ασφάλεια του δρόμου, γιατί αν θυμόσαστε πιο παλιά η θάλασσα έβγαινε έξω στο δρόμο, αλλά και για τους λουόμενους να χαίρονται την παραλία. Αξίζει να αναφέρουμε πως και αυτή η παρέμβαση είναι προσωρινή και δεν διασφαλίζει σε βάθος χρόνου τόσο τον δρόμο όσο και την παραλία της Πλας Πατρών. Η ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης των ακτών δεν είναι μια απλή υπόθεση, καθώς απαιτεί μελέτες και έργα σε βάθος. Εξυγεννητικά λειτουργεί για την παραλία. Έρχεται πλέον άμμος εδώ, δεν έμπαινες πρώτα μέσα. Σιγά σιγά γίνεται αυτό το πράγμα. Να προσθεθεί πως εκτός από καθαρισμό και ενίσχυση του Αιγιαλού προβλέπονται και άλλες παρεμβάσεις όπως τοποθέτηση και επισκευή υποδομών για σκία και ανάπαυση των λουόμενων και των άλλων επισκεπτών και της Πλας.